Πάμε τώρα στο Θανάση Τζολάκη, κυρίες και κύριοι, ο οποίος είναι άρτη εφικτής από τις Βρυξέλλες, όπου την οποία επισκέφθηκε πριν από λίγες μέρες, προκειμένου να συγκεντρώσει τα στοιχεία που χρειαζόμαστε ως δημοσιογραφική έρευνα για την υπόθεση των ΕΟΣ, των ειδικών οικονομικών ζωνών. Ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί εντονότατα την περιοχή μας, μια αναπτυξιακή προοπτική, η οποία δεν ξέρουμε και πόσο αναπτυξιακή τελικά θα μπορούσε να είναι. Πάντως τα δεδομένα τα οποία θα μας παρουσιάσει σε λίγες ημέρες ο Θανάσης Τσολάκης θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Τουλάχιστον τώρα, τηλεφωνικά, μπορεί να μας δώσει μια πρώτη γεύση. Θανάση. Σταύρο, καλησπέρα. Να πούμε καταρχήν ότι το θέμα των ΕΟΣ απασχολεί μόνο την περιοχή μας και κανέναν άλλον τελικά. Και το λέω αυτό γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το θέμα έχει κλείσει. Έχει κλείσει. Που σημαίνει ότι δεν συζητά κανένας πλέον για ΕΟΣ. Όχι στη Θράκη, γενικότερα στην Ελλάδα. Κανένας. Δεν συζητάει πλέον κανένας για ΕΟΣ. Λοιπόν, σε επαφές που είχαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και Οικονομικών, μια από τις επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνομιλώντας με την Ευρωβουλευτή την κυρία Κοπά, η πληροφορία λοιπόν που πήραμε σημαντικότερη είναι ότι το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κλείσει. Δεν συζητιέται πια. Έφτασε κάποια στιγμή όντως, έφτασε μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτέλεσε θέμα συζήτησης. Όμως πλέον μετά και τις δηλώσεις Ράιχενμπαχ που τις παρακολουθήσαν όλοι, το θέμα φαίνεται ότι αποτελεί παρελθόν και δεν απασχολεί καμία από τις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν είναι στα θέματα ημερήσιας διάταξης, δεν παρακολουθείται πλέον από κανέναν, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την Ελλάδα και με αυτό που πήγε να γίνει με την πρόταση που προωθήθηκε για τη δημιουργία της ειδικής οικονομικής ζώνης στον Εύρο. Οι ευρωβουλευτές δηλώνουν άγνοια, δηλώνουν ότι το θέμα δεν υπάρχει πια σε καμία ατζέντα και από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει περίπτωση να μπει και σύντομα, τουλάχιστον. Θανάση, θα περιμένουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ σου τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.